πούμε, το τελευταίο διάστημα, του τελευταίου μήνε, τη μία να κρατάμε αποδείξει, την άλλη να μην κρατάμε. Τη μία να μα λένε μαζεύτε, την άλλη να μα λένε να μην μαζεύουμε. Ο κόσμο έχει μπερδευτεί, είναι η αλήθεια. Η ουσία τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Ότι θα κατατεθεί, σκέφτεται η κυβέρνηση, να κατατεθεί στο νομοσχέδιο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να υπολογίσει και το κομμάτι των αποδείξεων και το θα κάνουν οι φορολογούμενοι από το νέο έτος. Επελπιστούμε ότι το πρώτο δίμηνο του 2017 θα έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα, το πονεμένο αυτό το ζήτημα, που ο κόσμος, όπως γνωρίζουμε, όποιος κόσμος, έτσι, μετά από τα προβλήματα που βγαίνει έξω και να κάνει τις αγορές του, έχει στο μυαλό του εάν θα μαζέψει ή όχι τις αποδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι... Αν πρέπει να πληρώνει με κάρτα, τι ισχύει με τα φορολογικά. Και σε ποιους να πληρώνει με κάρτα, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ποιοι επαγγελματίες δέχονται με κάρτα, ποιοι όχι. Να τονίσουμε εδώ ότι όλοι οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρέπει να έχουν στο μαγαζί τους το POS, ειδικά οι γιατροί. Γιατί το Υπουργείο σκέφτεται να μην εξαιρέσει τους ιατρούς από αυτό το κομμάτι, ότι οι φορολογούμενοι, για να απολογίζονται δηλαδή στην φορολογική δήλωση ή έκπτωση για τις ιατρικές δαπάνες, θα πρέπει ο κάθε φορολογούμενος να εκτελεί να λαμβάνει την υπηρεσία του πληρώνοντας με λαστικό χρήμα στο γιατρό του και όχι με μετρητά. Τώρα, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ποιοι εξαιρούνται, βασικές ερωτήσεις, ποιοι εξαιρούνται και ποιοι πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις. Έτσι. Πώς, δεύτερο, πώς θα μετράτε η έκπτωση του φόρου και επίσης η περίφημη λοταρία την οποία την ακούμε εδώ και 4 χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια. Την περίφημη λοταρία που όποιος μαζί θα αποδείξει χάρτινες ή πλαστικές ή μέσω πλαστικού χρήματος θα έχει και κάποια μπόνους. Ξεκινάμε με την αρχή. Ποιοι μαζεύουν αποδείξεις. Λοιπόν, μαζεύουν όλοι οι φορολογούμενοι αποδείξεις. Εξαιρούνται το βασικό όσοι είναι ηλικιωμένοι, όσοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, όσοι είναι απασχολούνται σε πρεσβείες κλπ. Άρα όλοι οι Έλληνες φορολογούμενες μένουν στην Ελλάδα κανονικά αποδείξεις. Πλην εξαιρέσεων που δουλεύουν αυτούς σε υπουργεία, σε πρεσβείες και όσοι είναι στρατιωτικοί απόλυτοι σε διάφορα μέρη. Αυτοί δεν μαζεύουν καθόλου. Όπως επίσης και οι φυλακισμένοι καθόλου δεν μαζεύουν αποδείξεις. Άρα τις κρατάμε τις αποδείξεις, τα χαρτιά. Τις κρατάμε μέχρι νεοτέρας, μέχρι την αλλαγή. Καλό είναι οι φορολογούμενοι να κάνουν τις αγορές τους και το προτείνω να κάνουν τις αγορές τους με πλαστικό χρήμα. Γιατί αυτό ούτως ή άλλως, όπως γνωρίζουμε από τις φορολογικές δηλώσεις που κάναμε φέτος, ότι ο 049 κωδικός ήταν επανεργοποιημένος. Τώρα, όποιος είχε κάνει τις αγορές του με πλαστικό χρήμα, καλώς τις έκανε. Με πλαστικό χρήμα, λοιπόν, καλό είναι οι φορολογούμενοι να εκτελούν τις αγορές τους είτε σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και σε ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους και οπουδήποτε αλλού. Όσοι έχουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα πρέπει να εκτελούν τις αγορές τους μέσω πλαστικού χρήματος, το οποίο είναι ίσο με το 10% του εισοδήματός τους. Από τα 10.000 έως τα 30.000 για τους φορολογουμένους που ανήκουν σε αυτή την κλίμακα πρέπει να έχουν αποδείξει ίσο με το 15% του εισοδήματός τους και όσοι έχουν από 30.000 και πάνω εισόδημα να έχουν εκτελήσει τις δαπάνες τους, το οποίο να είναι ίσο με το 20% του εισοδήματός τους. Να τονίσουμε εδώ ότι πλέον το Υπουργείο Οικονομικών έχει εξαγγείλει ότι αγορές από ιδιώτες που εκτελούνται αγορές από ιδιώτες, άνω των 500 ευρώ, θα πρέπει οπωσδήποτε υποχρεωτικά να γίνεται μέσω τραπέζης. Δηλαδή, εγώ, άμα θέλω να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ας πούμε, πρέπει μέσω τράπεζας. Οτιδήποτε είναι μεταχειρισμένο καινούριο, οποιαδήποτε αγορά γίνει άνω των 500 ευρώ, μέσω τραπέζης πλέον. Μέσω τραπέζης. Άμα αυτό η αγορά γίνεται σε δόσεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν ισχύει αυτό το κοκόβο τιμολόγια των 250 το ένα, 250 το άλλο. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Απαγορεύεται. Πρέπει να είναι μέσω τράπεζας αποκλειστικά η πληρωμή.